Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως, έλεγα, ο κύριος Υπουργός Φρονίμος Ποιών προσπέρασε γρήγορα την κρατική του ΚΚΕ, γιατί τα ερωτηματικά και οι θέσεις του ΚΚΕ είναι αμήλικτες. Και για τα ζητήματα της δημόσιας δίκης, αλλά και για την αξιολόγηση που αναδεικνύουν την πραγματική ουσία των στοιχεύσεων της κυβέρνησης. Αλλά ας μπούμε στο προκείμενο. Οι όροι αυτοί... Όχι, απαντάω ως μέλος του ΚΚΕ, κύριε Καστανίδη. Λοιπόν, οι όροι αυτοί αξιολόγηση και αποτελεσματικότητα, αλήθεια, είναι ουδέτεροι. Γιατί τους προσεγγίζουν τα άλλα κόμματα με μια ουδετερότητα. Δηλαδή δεν μπαίνει το ερωτηματικό πάντοτε αξιολόγηση ή αποτελεσματικότητα για ποιον, για ποιο σκοπό, τι θα πρέπει να κάνουμε. Και βεβαίως θα επανέλθω σε αυτά τα ερωτήματα, αν είναι ουδέτεροι ή όχι, γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε από το βασικό κατά τη γνώμη μας ερώτημα. Το κράτος είναι ουδέτερο, είναι πάνω από την κοινωνία, είναι ο διαιτητής των κοινωνικών αντιθέσεων. Εμείς λέμε κάθε άλλο. Το κράτος δεν είναι πάνω από την κοινωνία. Το κράτος είναι αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Και το οποίο όμως δεν χαρακτηρίζει όλη την πορεία της ανθρωπότητας. Γιατί υπήρχαν περίοδοι στην ανθρωπότητα που δεν υπήρχε κράτος, γιατί οι κοινωνίες ήταν αταξικές. Άρα λοιπόν η εμφάνιση του κράτους γίνεται σε ταξικές κοινωνίες. Και από αυτή την άποψη εμφανίζεται ως όργανο, ως μηχανισμό επιβολής αλλά και διατήρηση της εξουσίας της εκάστοχης τάξης. Τόσο στη δουλοκτητική κοινωνία, όσο και στη φεουδαρχική, αλλά και στην καπιταλιστική κοινωνία, που είναι ταξικές κοινωνίες. Και πάντοτε είχε ως προτεραιότητα τις ανάγκες της άρχουσας τάξης και στο βωμό αυτό των αναγκών και της ικανοποίησης θυσίαζε τις λαϊκές ανάγκες. Γι' αυτό ακριβώς και ο βασικός του ρόλος ήταν ο κατασταλτικός και ο φοροεισπρακτικός. Ένα λοιπόν το κρατούμενο. Και από αυτή την άποψη, σε αυτή ακριβώς τη μεγάλη εικόνα βρίσκεται και η απάντηση στην αντίφαση. Πώς είναι δυνατόν από τη μια μεριά να έχουμε ένα πολύ ισχυρό κρατικό μηχανισμό όταν πρόκειται να επιβάλλει τη θέληση του κεφαλαίου, τη θέληση της αντιλαϊκής κυβερνητικής πολιτικής, όταν θέλει να αποτρέψει τη μην αφισβήτηση της εξουσίας του κεφαλαίου και τη διατήρησή της με τους διάφορους μηχανισμούς καταστολής. Έτσι, οι οποίοι είναι πάρα πολύ ισχυροί. Ενώ αντίθετα, την ίδια ώρα, ο ίδιος αυτός μηχανισμός όσο αφορά την προστασία της ζωής είναι πολύ αδύνατος. Και δεν μιλά μόνο για τις εγκληματικές πράξεις, η αστυνομία για παράδειγμα, αλλά μιλάμε και για τις καταστροφικά φαινόμενα, τα φυσικά φαινόμενα, τις καταστροφές από φυσικά φαινόμενα. Πυρκαγιές, σεισμοί, πλημμύρες. Εκεί ο κρατικός μηχανισμός είναι πολύ αδύναμος. Είναι πολύ ισχυρός στο να επιβάλλει την αντιλαϊκή πολιτική, δηλαδή να χτυπήσει εργατικές κατακτήσεις, να μειώσει μισθούς, να μειώσει συντάξεις, να επιβάλλει φορολογία, αλλά είναι πολύ αδύναμος όταν υπάρχουν αιτήματα που λένε ότι εδώ πρέπει να ενισχύσουμε τη δημόσια υγεία, τη δημόσια παιδεία, γιατί σου λέει εδώ πέρα δεν, οι αντοχές της οικονομίας δεν μας το επιτρέπουν αυτό. Οι αντοχές της οικονομίας επιτρέπουν τις δαπάνες για τη στρατιωτικοποίηση και τη συμμετοχή της χώρας μας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς στο όνομα της γεωστρατηγικής αναβάθμισης της άρχουσας τάξης, αλλά δεν μας επιτρέπουν δαπάνες για να προσλάβουμε προσωπικό μόνιμο να καλύψουν τα τεράστια κενά στην υγεία εν μέσω πανδημίας ή για τις ανάγκες στην υγεία και σε μια σειρά άλλους τομείς. Έτσι λοιπόν το κράτος μετατρέπεται σε πολύ αδύναμο, σε πολύ ανίσχυρο όσον αφορά τις λαϊκές ανάγκες. Βεβαίως, οι διάφοροι κοπείς απολογητές του εκμεταλλευτικού συστήματος όλα αυτά φροντίζουν να τα συσκοτήσουν. Και όποτε αναγκάζονται να αναδείξουν τέτοιες πλευρές, καταφεύγουν απλά και μόνο ότι αυτές είναι αποτέλεσμα διαχειριστικών αδυναμιών. Αλλά άμα
ανεξάρτητα διαχείρισης. Έχεις πλημμύρες που πνίγουν τον κόσμο. Έχεις φωτιές που καίνε τον κόσμο. Έχεις σεισμούς που καταστρέφουν τις περιουσίες. Τότε δεν είναι ζήτημα διαχείρισης. Όλοι ανίκανοι είναι. Είναι ζήτημα επιλογής. Από αυτή την άποψη. Έτσι λοιπόν, αυτές οι προσπάθειες λοιπόν περί ουδετερότητας συσκοτίζουν όχι μόνο τον ταξικό του χαρακτήρα, αλλά κάνουν και φιλότιμες προσπάθειες να εμφανίσουν το κράτος ως ουδέτερο μηχανισμό. Ότι λειτουργεί δήθεν για το κοινό καλό. Όμως αλήθεια, κύριε Υπουργέ, υπάρχει η έννοια του κοινού καλού σε μια κοινωνία που μαστίζει στα παντιθέσεις. Κάτι το οποίο είναι καλό για τους εργοδότες, γιατί θέλουν φτηνούς εργαζόμενους για να αυξήσουν την κερδοφορία τους. Είναι καλό ταυτόχρονα και για τον εργαζόμενο. Αφού το αμφισβητεί δικαιώματα, το αμφισβητεί βιωτικό επίπεδο. Και κάτι που είναι θετικό για τον εργαζόμενο, η αυξήση του μισθού, η μείωση του ωραρίου λόγω της αύξησης παραγωγικότητας, είναι απέναντι στους εργοδότες. Είναι σε βάρος των εργοδοτών. Άρα λοιπόν κοινό καλό δεν υπάρχει. Ένα. Δεύτερο ζήτημα. Παραχαράσουν τα ιστορικά γεγονότα. Επαναφέροντας τις διάφορες ιδεολειψίες περί δήθεν κοινωνικού, του λεγόμενου κοινωνικού κράτους. Όμως, αυτές οι παροχές που αναγκάστηκε να κάνει το αστικό κράτος στην εκπαίδευση και στην υγεία ήταν το αποτέλεσμα σκληρών, πολλές φορές και αιματηρών ταξικών συγκρούσεων. Ήταν το αποτέλεσμα της υπεροχής του σοσιαλιστικού συστήματος και του σοσιαλιστικού κράτους στους τομείς αυτούς και η σύγκριση με το καπιταλιστικό κράτος ήταν τεράστια η διαφορά. Άρα αναγκάστηκαν να κάνουν κάποιες τέτοιες υποχωρήσεις σε αυτούς τους τομείς. Και γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι όλη αυτή η λογική, η ψευδεπίγραφη περί κοινωνικού κράτους άρχισε να ξυλώνεται με την αλλαγή των σχετισμών δυνάμεων σε παγκόσμιο επίπεδο προς όφελος του κεφαλαίου, με τις ανατροπές του σοσιαλισμού και την καπιταλιστική παλινόρθωση. Και για να ξυλωθεί το λεγόμενο κοινωνικό κράτος χρησιμοποιήθηκαν δύο προσχήματα. Το πρώτο πρόσχημα είναι περί ατομικού δικαιωματισμού. Επανέρχεται κατά καιρούς. Ότι δηλαδή δεν έχει ο άνθρωπος ατομική επιλογή. Δηλαδή να επιλέξει ο καθένας από μόνος τι θέλει. Θες, παιδί, να πας στο δημόσιο νοσοκομείο ή στο ιδιωτικό. Θες να πας στο δημόσιο νοσοκομείο ή στο ιδιωτικό. Γιατί να τον περιστήλουμε, φιλελεύθερο. Όμως αυτή η δυνατότητα επιλογής σχετίζεται με μια προϋπόθεση. Με τις οικονομικές δυνατότητες που έχει. Γιατί δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι τις δυνατότητες να πάνε στο Memorial. Τις έχουν ελάχιστοι. Έτσι λοιπόν, άρα από αυτή την άποψη είναι το πρώτο ζήτημα το οποίο ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία. Γι' αυτό ακριβώς η ατομική επιλογή συνοδεύτηκε από ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, συρρήκνωση του δημόσιου τομέα και εμπορευματοποίηση του. Και δεύτερον, από την άποψη πάταξης της σπατάλης. Γιατί ο μεγάλος δημόσιος τομέας οδηγεί σε σπατάλη. Μόνο που αυτή η σπατάλη, κύριε Υπουργέ, συνεχίστηκε και με το μικρό δημόσιο τομέα. Γιατί είναι σύμφυτη του κράτους. Απλώς τι κάνετε με αυτόν τον τρόπο. Μεταφέρατε τα βάρη των κρατικών δαπανών για παιδεία, υγεία, στις ίδιες τις τσέπες των εργαζόμενων και των λαϊκών στρωμάτων. Άρα κάνατε από δημόσια δαπάνη την κάνατε ιδιωτική δαπάνη. Με αποτέλεσμα τα λαϊκά στρώματα να πληρώνουν και ως ιδιώτες, να πληρώνουν και ως φορολογούμενοι και ως ασφαλισμένοι. Τρεις φορές για τα ίδια πράγματα. Και μάλιστα πώς το επενδύσατε, όχι μόνο εσείς, όλα τα κόμματα. Ότι εδώ λέει πρέπει, και έγιναν μάλιστα και επιστημονικοφανείς μελέτες, ότι λέει δεν πρέπει γενικά να κάνουμε δαπάνες για την υγεία, αλλά πρέπει να κάνουμε στοχευμένες δαπάνες για να αντιμετωπίσουμε τα πιο ευάλωτα στρώματα. Και με αυτόν τον τρόπο πετύχαμε αφενός μεν ίδιος ο κόσμος να αναπαράγει τη φτώχεια και αφετέρου αυτοί που ήταν λιγότερο ευάλωτοι να πληρώνουν τα σπασμένα της περιστολής των κρατικών δαπάνων για να πάνε και να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Έτσι λοιπόν βεβαίως η όποια σπατάλη υπήρξε ήταν γεγονός. Αλλά γιατί είναι αυτή η σπατάλη? Γιατί η αιτία της σπατάλης και της διαφθοράς συνολικότερα
είναι αντανάκλαση του ίδιου του ταξικού χαρακτήρα του κράτους. Είναι η σύμφυση του κράτους με τους επιχειρηματικούς ομίλους. Και ως συλλογικός καπιταλιστής το κράτος, όταν παρεμβαίνει άμεσα στα ζητήματα της οικονομίας ή σε εμπορικές σχέσεις με τους ιδιώτες, τι κάνει? Αγοράζει πολύ ακριβά από τους ιδιώτες και πουλάει πολύ φτηνά στους ιδιώτες. Διαχρονικά γίνεται αυτό. Για να μπορέσει να στηρίξει την κερδοφορία τους. Και με τον ένα και με τον άλλο τρόπο. Για να μην μακρηγορήσω ακόμη περισσότερο. Έτσι λοιπόν, οι όποιες διαχρονικά μεταρρυθμίσεις έχουν γίνει στον τομέα του κρατικού μηχανισμού συνολικότερα και της δημόσιας δίκης, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μεταρρυθμίσεις για να προσαρμόζεται εκάστοτε η δημόσια διοίκηση, το κράτος, οι οργανισμοί τοπικής και περιφερειακής διοίκησης στις εκάστοτε ανάγκες αναπαραγωγής του κεφαλαίου και μεγέθυνση της κερδοφορίας του. Σήμερα λοιπόν μιλάτε για μια νέα μεταρρυθμιστική τομή, όπου θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της δημόσιας δίκης. Και επανέρχομαι στα ερωτήματα. Αξιολόγηση και αποτελεσματικότητα για ποιον? Λέτε ότι θα βελτιωθεί έτσι το παραγόμενο έργο της δημόσιας δίκησης. Όμως, κύριε Υπουργέ, στο χωριό μας λένε ότι η γίδα δεν κουτσένει από το κέρατο. Να δούμε το γενικότερο ζήτημα. Υπάρχουν τα κατάλληλα σύγχρονα οργανογράμματα και τα οποία να είναι πλήρως συμπληρωμένα, να μην υπάρχουν λήψεις στα οργανογράμματα? Υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές? Υπάρχουν τέλος τα σύγχρονα εργαλεία και ο σύγχρονος εξοπλισμός για να μπορέσει να γίνει αποτελεσματικότερη δουλειά? Αυτά τα λύσατε? Τα έχετε λύσει αυτά? Όχι. Αυτά δεν τα έχετε λύσει. Υπάρχουν τεράστια κενά και τεράστιες ελλείψεις. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο ζήτημα. Ποιες είναι οι στοχεύσεις? Λέτε η ακόμη καλύτερη, μεγαλύτερη προσαρμογή του δυναμικού της δημόσιας διοίκησης, εμείς λέμε, στις αλλαγές τις οποίες ετοιμάζετε, τις οποίες φαίνεται, στις αντιδραστικές αλλαγές. Και θα μου πει κάποιος ότι αυτό είναι αυθαίρετο συμπέρασμα, ότι θέλετε να προσαρμόσετε τις αντιδραστικές αλλαγές. Αλλά ας το δούμε λοιπόν πιο συγκεκριμένα. Πρώτον, επιβράβευση λέτε των πιο παραγωγικών δημοσίων υπαλλήλων. Έτσι. Για ποια επιβράβευση αλήθεια μιλάτε, όταν οι υγειονομικοί που δώσανε τη μάχη της πανδημίας και τους χειροκροτάγατε υποκριτικά από τα μπαλκόνια, ζουν από αυτό το ίδιο καθεστώς και τις μισθολογικό, αλλά και τις μη ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά? Αυτή η αλήθεια δεν θα έπρεπε να επιβραβευθούν? Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, για ποια επιβράβευση μιλάτε, όταν έχετε διαμορφώσει τέτοιες σχέσεις μέσα στο δημόσιο τομέα, σχέσεις συμβάσεις έργου ή συμβάσεις χρόνου, που είναι αναλώσιμοι δημόσιοι υπάλληλοι που εργάζονται κάτω από αυτές τις μορφές, στη δημόσια διοίκηση? Ή για ποια είδους επιβράβευση μιλάτε, όταν δεν επαναφέρετε το 13ο και 14ο μισθό? Να λοιπόν, στοιχεία που θα έδειχνα ότι έχετε καλή διάθεση για επιβράβευση. Δεν τα έχετε αυτά. Δεν τα δείχνετε. Άρα λοιπόν έχουμε μια πρώτη εξαπάτηση. Δεύτερο ζήτημα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία καλλιεργείται και συμβάλλεται στον κοινωνικό αυτοματισμό. Υπάρχουν φαινόμενα αργομιστίας και πελατειακών σχέσεων στο δημόσιο. Βεβαίως υπάρχουν. Δεν είναι ο κανόνας, αλλά υπάρχουν. Ποιος τα εξέθρεψε, ποιος τα καλλιέργησε? Μόνοι τους οι εργαζόμενοι ξαφνικά? Δεν ευθύνονται οι εκάστοτε κυβερνήσεις που διαμόρφωσαν τέτοιου είδους φαινόμενα? Γιατί τα διαμόρφωσαν? Γιατί τους εξυπηρετούσαν. Γιατί τα αστικά κόμματα μέσα από αυτή τη διαδικασία απόκτησαν μαζικοποιημένο χαρακτήρα ως κόμματα. Μαζικοποιήθηκαν ως κόμματα. Άμα το δείτε ιστορικά και στη χώρα μας αυτό το πράγμα. Και δεύτερον, γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία προχώρησαν στην υποταγή των εργαζόμενων. Γιατί ο βολεμένος δημόσιος υπάλληλος δεν θα διεκδικήσει ούτε δικαιώματα, ούτε αξιοπρέπεια και συνθήκες εργασίας. Έτσι λοιπόν, αξιοποιήσατε το δικό σας δημιούργημα για να έχετε υποτακτικούς δημοσίους υπαλλήλους και να έχουν πελατειακές και κομματικές σχέσεις και ψηφοθυρικές για να συκοφαντήσετε τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα. Και μάλιστα τα μνημόνια ξεκίνησαν πρώτα από τη συκοφάντηση των τεμπέλιων των δημοσίων υπαλλήλων. Μετά περάσαμε στη συκοφάντηση των ιδιωτικών εργαζόμενων, οι οποίοι είχαν υψηλές αποδοχές,
Άρα με ένα νόμο μειώσαμε τον κατώτερο μισθό, καταργήσαμε τις λογικές συμβάσεις και μετά προχωρήσαμε στις συκοφάντες των ελεύθερων επαγγελματιών ότι είναι φοροφυγάδες. Μέσα από αυτή τη λογική του Διέρε και Βασίλευε διονύστηκε η κατάσταση για να αντιπαλεύουν οι από κάτω ενώ οι από πάνω να ζούνε στο απειρόβλητο, αφήνοντας έτσι πραγματικά στο απειρόβλητο τα εγκλήματα των καπιταλιστών, δηλαδή το κυνήγι του κέρδους. Τρίτο ζήτημα. Στρώνεται με αυτή τη διαδικασία το έδαφος για την εντατικοποίηση της εργασίας. Και επί της ουσίας οδηγείται στην υποβάθμιση της θέσης συνολικά του δημοσίου υπαλλήλου. Άκουσα πάρα πολλούς, αλλά και εσάς τον ίδιο προσωπικά, ότι οι διατάξεις της αξιολόγησης δεν θα είναι τιμωρητικές. Το είπατε πάρα πολλές φορές. Σχεδόν όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που μίλησαν. Όμως, κύριε Υπουργέ, να σας θυμίσω κάτι. Ότι ο δρόμος προς την κόλαση είναι σπαρμένος με καλές προθέσεις. Και ότι το επαναλάβατε τόσες φορές, μάλλον δεν θα μας πείσετε για αυτό το ζήτημα. Και επί της ουσίας, μέσα από αυτή τη διαδικασία, τι επιδιώκετε? Να ανάγεται σε αρετή την οσφιοκαμψία, τη λογική, κοίταξε τη δουλειά σας και μη ασχολείσαι με τίποτα άλλο, να αναπαράγεται δηλαδή κυρπαντελίδες με βάση το γνωστό τραγούδι. Και αυτό βεβαίως δεν είναι υπερβολή. Γιατί άμα δούμε το προηγούμενο ιστορικό παράδειγμα, ακριβώς σε αυτό το συμπέρασμα φτάνουμε. Η ισχύουσα αντιδραστική αξιολόγηση του ΣΥΡΙΖΑ, ο νόμος 4369 του 2016, το οποίο ήταν μνημονιακό προαπαιτούμενο, η αξιολόγηση, σε αυτόν ακριβώς τον νόμο υπήρξαν σημαντικές αντιδράσεις των εργαζόμενων στο δημόσιο τομέα για να απονομιμοποιήσουν στη συνείδηση των δημοσίων υπαλλήλων την αξιολόγηση. Και η κυβέρνηση πώς απάντησε σε αυτές τις αντιδράσεις των εργαζόμενων? Με τη γνωστή τροπολογία της κυρίας Γεροβασίλη, όπου ουσιαστικά απαγόρευε την εξέλιξη των εργαζόμενων που συμμετείχανε στην απεργία αποχήτευσης που είχε προκηρύξει η ΑΔΔ. Να λοιπόν πώς θέλετε ως φιωκάμπτες εργαζόμενους, όχι μόνο εσείς, αλλά και οι υπόλοιποι, κυρπαντελίδες. Έτσι, να μην διεκδικούν, να μην απαιτούν, που θα δείχνουν υπερβάλλοντα ζήλο για την προώθηση της στρατηγικής του κεφαλαίου και βεβαίως επιδιώκει να διαμορφώσει μια κρατική υπαλληλία ταυτισμένη με το σύστημα και το χαρακτήρα του. Και να πάρουμε και την υπόθεση στοχοθεσίας. Είναι και αυτή ουδέτερη. Να φέρω ένα παράδειγμα. ΑΔΕ. Ως στοχοθεσία βάζει η ΑΔΕ να μειώσει τα πολύ ψηλά ληξιπρόθεσμα χρέη που φτάνουν τα 113 δισεκατομμύρια. Ποιος θα κυνηγήσει? Θα κυνηγήσει το 86,5% αυτών που χρωστάνε. Και αυτό το 86,5% που χρωστάει ως 5.000 χρωστάει μόλις το 2,2%. Γιατί από αυτούς επί της ουσίας μπορούν να τα πάρουν με κατασχέσεις λογαριασμών και των όποιων άλλων περιουσιακών στοιχείων έχουν. Για τα πολύ μεγάλα ψάρια, αυτό δηλαδή το 0,4% που χρωστάει το 95% των συνολικών ληξιπρόθεσμων χρεών, δεν θα του βρει τίποτα. Γιατί τα έχει σε διάφορες offshore, σε διάφορους λογαριασμούς του εξωτερικού, σε διάφορους φορολογικούς παραδείσους. Να λοιπόν η στοχοθεσία για μείωση των ληξιπρόθεσμων θα αποτελέσει μια αφορμή για ένα κυνήγι μαγισσών απέναντι στους στοχοδιάβολους. Σε αυτούς που χρωστάνε 500 ευρώ, 5 χιλιάρικα μαζί με τις προσαυξήσεις και που δεν μπορούν να τα πληρώσουν. Δεν τα χρωστάνε αυτά για να αποκτήσουν περιουσιακά στοιχεία. Έτσι, γιατί δεν μπορούν να τα πληρώσουν. Τα κάνουν αυτά. Αλλά και ερωτηματικά πραγματικά γεννάει για τις διαθέσεις σας. Και οι διατάξεις, αν δεν κάνω στο άρθρο 27, όπου λέτε θα παίρνουν μπόνους, αν δεν κάνω λάθος, οι δικαστικοί υπάλληλοι, όταν επιταχύνουν τις υποθέσεις που σχετίζουν με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας. Δηλαδή με τις προτεραιότητες που έχει βάλει η κυβέρνηση, που έχει βάλει η οικονομική ολιγαρχία. Ενώ αντίθετα, δεν υπάρχει τέτοια μέρημνα να πείτε ότι θα πάρουν μπόνους άμα επιταχυθούν οι υποθέσεις που αφορούν διεκδικείς των εργαζόμενων για δεδουλευμένα τους, για παράδειγμα, που δεν τα δίνουν οι εργοδότες, που κάνουν 3, 4 και 5 χρόνια να βγει τελική απόφαση. Σε αυτό δεν θα έπρεπε να είναι προτεραιότητά σας? Γιατί αυτός ο κόσμος που του χρωστάνε τα δεδουλευμένα δεν μπορεί να ζήσει. Άρα αυτό πρέπει να είναι προτεραιότητα, άμα θέλατε να πείτε ότι εμείς βάζουμε και στόχους που εξυπηρετούν και λαϊκές ανάγκες. Αλλά δεν τους στόχους
Δεν υπάρχουν. Τουλάχιστον δεν φαίνονται από το νομοσχέδιο που βάζετε. Συμπέρασμα. Η αξιολόγησή σας θα οδηγήσει σε ακόμα πιο αποτελεσματική εφαρμογή της σκληρής αντιλαϊκής πολιτικής και θα είναι αποτελεσματική σε βάρος συνολικά των δικαιωμάτων και των αναγκών των δημοσίων υπαλλήλων. Η βελτίωση της θέσης κατά το ΚΚΕ των δημοσίων υπαλλήλων βρίσκεται στον δρόμο της σύγκρουσης με αυτή την πολιτική για την ικανοποίηση των δίκαιων ετοιμάτων που έχουν, για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, για επέκταση και στους υγειονομικούς των βαρέων και ανθυγιεινών και όχι περιστολή και περικοπή των βαρέων και ανθυγιεινών που ετοιμάζεται, για πλήρωση όλων των κενών θέσεων με μόνιμο προσωπικό. Έτσι λοιπόν σε αυτόν τον αγώνα βρίσκεται η βελτίωση θέση των δημοσίων υπαλλήλων. Βρίσκεται στον αγώνα και στην κοινή δράση ενάντια στο εχθρικό αστικό κράτος με τους εργαζόμενους και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα. Ενάντια στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον κομμάτι του Ευρωμονόδρομου. Ενάντια στον πραγματικό υπεύθυνο για τη συσσόρευση των λαϊκών προβλημάτων, δηλαδή το καπιταλιστικό κέρδος, που στο όνομα του καπιταλιστικού κέρδους, όταν δεν βάζουν τον πιστόλι στον κρόταφο των εργαζόμενων, κάνουν και πολέμους. Έτσι λοιπόν για τη γενικότερη ανατροπή, για το σοσιαλιστικό κράτος που θα ανατρέψει το καπιταλιστικό, έτσι, γιατί θα είναι κράτος και εκεί κυριαρχία της εργατικής τάξης και των υπόλοιπων λαϊκών στρωμάτων, εκεί πραγματικά μπορεί να γίνει αξιολόγηση που να ικανοποιεί και να εξυπηρετεί τις ανάγκες του λαού και βελτίωση της δημόσιας διοίκησης, αλλά και των ίδιων των εργαζόμενων στη δημόσια διοίκηση. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.